Ο Μαραγκός ανοίγει ωραία για τον Αποστολάκη που θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί η μπάλα βρίσκει το χέρι, βρήκε καθαρά το χέρι του Έρακ. Ο διαιτητής τι λέει, κόρνερ. 3 με 3 τώρα. Βαζέχα και Σαραβάκος. Καθυστερεί ο Μαραγκός, τώρα δίνει για τον Βαζέχα. Θα κάνει το γύρισμα, όχι, προσποίηση. Απατροχιανιτόπουλο. Ο Δημήτρης Σαραβάκος έχει το δικαίωμα να αυξήσει τα προσωπικά του γκολ και να δώσει το δικαίωμα στον Παναθηναϊκό να προηγηθεί στο σκορ. Όπως καταλαβαίνετε, 0-0 μέχρι τώρα. Ο σουτάρει ο Σαραβάκος, νικάει τον Καλλιγά και ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 στο 28ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ιβάν Γιοβάνοβιτς η βαλιά, για ποιον νικνάει κεφαλιά και διώχνει ο Βάντσικ αυτή την υπέροχη κεφαλιά του Γιώργου Σκαρτάδου. Κόρνερ λοιπόν από δεξιά με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον Ηρακλή. Είναι το πρώτο κόρνερ που κερδίζουν οι παίκτες του Γυραιού. Η κεφαλιά και για δεύτερη φορά νικάει τον Τουτζιάρη αυτή τη φορά ο Βάντσικ και σώζει τον Παναθηναϊκό. Γιοβάνοβιτς τελικά θα σουτάρει μάλλον στο 5ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου σε αυτό το γκολ, σε αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει ο Ηρακλής. Ο Γιοβάνοβιτς σουτάρει με δύναμη και στέλνει την μπάλα δίπλα από τα δοκάρια του Βάντσικ που απλά παρακολουθούσε η πιο καλή στιγμή για τον Ηρακλή στο 5ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Γιοβάνοβιτς, ωραία η παλιά για εκεί που βγαίνει μπροστά. Ο Κωστής ανοίγει την μπάλα, τρέχει ο Αποστολάκης να τον κόψει που είναι πιο γρήγορος. Κάνει φάουλ εκεί, όχι κόντρα λέει ο διαιτητής. Και η μπάλα τελικά έφτασε για να δούμε τι έχει δώσει. Έχει δώσει φάουλ. Και κίτρινη κάρτα στον Αποστολάκη. Αν είναι φάουλ θα έπρεπε να είναι κόκκινη και όχι κίτρινη. Γιώργος Κωστής δεξιά με μία θα βρει τον Χρήστο Κωστή που έχει πολύ χώρο για να κάνει τη σέντρα εκεί που έρχεται με δυνατή κεφαλιά. Ο Σκαρτάδος αλλά ο Βάντσικ θα σώσει τον Παναθηναϊκό στο 21ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Λάθος και ο Σαραβάκος βγαίνει μπροστά με τον Γεωργιάδη. Χριστοδούλου θα μπει στην περιοχή, θα κάνει και το σουτ, το κάνει 2-0. 2-0 λοιπόν από τον Λούι Χριστοδούλου, ο οποίος σε αυτό το σημείο ακριβώς λυτρώνει τον Παναθηναϊκό που πέρασε δύσκολες ώρες και ταυτόχρονα επιτυγχάνει το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Το παιχνίδι λοιπόν εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο είχε δύο εικόνες. Στην αρχή, στο ξεκίνημα, για τον Παναθηναϊκό που βγαίνει μπροστά με τον Σαραβάκο επικίνδυνα. Σαραβάκο στην περιοχή, προσπαθεί και αυτός να τα κάνει όλα μόνος του. Πέφτει στο έδαφος και ο Καραπατάς σε αυτή τη φάση που βλέπετε δείχνει το σημείο του πέναλτι ένα λεπτό πριν συμπληρωθούν τα 90 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Για να δούμε. Ήδη έχει 15 γκολ στο εφετινό πρωτάθλημα. Και αυτή τη φορά δεν τα καταφέρνει, στέλνει την μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Καλλιγά, ο οποίος έπεσε αλλά δεν είχε καμία συμμετοχή στη φάση βέβαια. Να δούμε τι έγινε και στο είναι το γκολ